Είμαστε επεμβατικοί καρδιολόγοι, ηλεκτροφυσιολόγοι. Η επέμβαση της κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι μια αποδεκτή αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με δομικές καρδιοπάθειες και υποτροπιάς κοιλιακές αρρυθμίες. Τα τελευταία χρόνια, με τα τρισδιάστατα συστήματα χαρτογράφησης αλλά και με τους καθετήρες τελευταίας κατάρρευσης τελευταίας γενιάς, έχει εξελιχθεί αυτή η τεχνική. Όμως, ο ρόλος της κατάλυσης σαν πρώτη θεραπεία δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Και η επιλογή επίσης της κατάλληλης χρονικής στιγμής για τη διενέργεια της επέμβασης, το optimal timing, όπως λέμε, παραμένει ασαφές. Με βάση μια μελέτη του Μαρτσίλινσκι, το 63 με 65% στην Αμερική, που αποστέλλονται σε εξειδικευμένα κέντρα για επέμβαση κατάλυσης και έχουν ήδη επενδυθεί, έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ή 3 θεραπείες για κοιλιακές αρρυθμίες από τη συσκευή τους τουλάχιστον. Στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν και πάρα πολλά φάρμακα. Μέχρι να φτάσουν, πρέπει το πράγμα να έχει φτάσει στο απροχώρητο, ασθενείς με μεγάλες κοιλίες, πολλά αντιαρρυθμικά, τοξικότητα από τα φάρμακα. Και θα προσπαθήσω να ξεφύγω από αυτά που είπε ο Κώστας, δηλαδή τη ΜΑΣ, για να κερδίσουμε και χρόνο. Και για τη ΒΙΤΑΚ. Και για να προσπαθήσω να στοιχειοθετήσω μια. Όχι για να συγκρουστώ με το box που λέει ο Βασίλης. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, όπως η SMS, η οποία δημοσιεύθηκε στο Circulation, η οποία είναι από τον Google, η οποία ουσιαστικά πήραν ασθενείς οι οποίοι είχαν ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, χαμηλά κλάσματα και αιμοδυναμικά ασταθή κοιλιακή ταχυκαρδία. Παρακολουθήθηκαν για γύρω στα 3 χρόνια το ανώτερο, 3 με 4 χρόνια. Και σαν primary endpoint ήταν ο χρόνος στην πρώτη υποτροπή, που ήταν στα 2 group των ασθενών, οι οποίοι έκαναν ablation και ICD ή ICD μόνο, η διαφορά ήταν στατιστικά μη σημαντική. Αυτό όμως το οποίο ήταν στατιστικά σημαντικό ήταν η μείωση των θεραπειών με απεινιδωτή σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ablation. Ο χρόνος στη μελέτη αυτή από την εμφύτευση των συσκευών μέχρι το ablation ήταν μικρός της τάξης των τριών, είτε ταυτόχρονα είτε το πολύ μέχρι σε 3 εβδομάδες. Επίσης, σε σύγκριση με τη ΜΑΣ, η οποία δεν είχε αντιαρρυθμικά φάρμακα, στην μελέτη, την SMS, υπήρχε 20% των ασθενών έπαιρναν αμοιοδερόνι, όχι μόνο για κοιλιακές αρρυθμίες, αλλά και για κολπική μαρμαργή. Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη διαφάνεια Kaplan-Meier για το θέμα της επιβίωσης. Και υπάρχει και μια ακόμα μελέτη, για να προσπαθήσω να στηρίξω περισσότερο την επιφυλακτικότητά μου, η οποία είναι η Berlin Trial, η οποία δημοσιεύτηκε το 2020, η οποία περιελάμβανε 159 ασθενείς με ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, κλάσματα εξώθησης μεταξύ 30 και 50%. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για πάνω κοντά στα 2 χρόνια και στο group της του ablation μαζί με AICD ήταν 76 ασθενείς και μόνο απεινιδωτές 83. Η μελέτη αυτή τερματίστηκε πρώιμα και το primary endpoint που ήταν στο ablation group ήταν, είχε τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα, δηλαδή οι ασθενείς πήγαν χειρότερα σε σύγκριση με το group που είχαν πάρει απεινιδωτή. Και όσον αφορά τα δευτερογενή σημεία καταληκτικά, σαφώς υπήρχε μια μείωση των κοιλιακών αρρυθμιών στο group με το που υποβλήθηκε σε ablation με εμφυτεύσεις των απεινιδωτή σε σύγκριση με αυτούς που είχαν μόνο απεινιδωτή. Περίπου αυτά εδώ πέρα αναφέρονται και σε αυτή τις διαφάνειες όσον αφορά τα primary endpoints στους θανάτους, τις νοσηλίες από καρδιακή ανεπάρκεια και από κοιλιακές αρρυθμίες, όπου φαίνεται σαφώς ότι το group το οποίο δεν υποβλήθηκε σε ablation πήγε καλύτερα. Όσον αφορά τα guidelines του τελευταίου 2022, οι οποίοι ανανεώθηκαν πριν από λίγες μέρες, φαίνεται ότι ένα group το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα group ενδιαφέρον όσον αφορά την κατάλυση είναι το group με στεφανία νόσο, αιμοδυναμικά σταθερή, καλά ανεκτή, εμένουσα κοιλιακή ταχύτητα και κλάσμα εκτός πάνω από 40%, που οι κατευθυντήριες γραμμές το θεωρούν δίνουν σαν ένδειξη 2α την θεραπεία με απεινιδωτή, συγγνώμη, με ablation αντί για απεινιδωτή. Αυτή η θέση
από ό,τι έψαξα στη βιβλιογραφία, προκύπτει από δύο μελέτες, οι οποίες ήταν μικρές, που είναι δημοσιευτεί το 2014 και 2015. Η μία είναι από πολυκεντρική μελέτη από την Ευρώπη και η άλλη, όπου ο αριθμός των ασθενών ήταν πάρα πολύ μικρός. Και πού στεκόμαστε σήμερα, όπως είπε και ο Κώστας προηγουμένως, σε σύγκριση με τα guidelines του 2015, φαίνεται ότι υπάρχει ένας υποβιβασμός στους ασθενείς, οι οποίοι είναι στο group που αναφερόμαστε στη συγκεκριμένο debate, όπου φαίνεται ότι η ένδειξη από 2α έχει πάει σε 2β, όσον αφορά τη θέση του ablation, όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη. Θα ήθελα να, εδώ πέρα, χωρίς να βάλω σε διαφάνεια για να κερδίσουμε χρόνο, να πω ότι οι ασθενείς με ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, είτε διατατική, είτε με μειωμένο κλάσμα, αλλά μη διατατική και χωρίς στεφανέα νόσο, είναι ένα γκρουπ το οποίο ακόμα είναι υπό διερεύνηση και οι μελέτες για πρωτογενές ablation σε σύγκριση με απενιδωτές δεν έχει διερευνηθεί ακόμα. Σαφώς είναι θαρρυντικά τα στοιχεία, ειδικά από τις δύο μελέτες που έδειξε ο Κώστας, δηλαδή τη μελέτη του Παρτίτα και τη μελέτη από την Ασία, η οποία οδηγήθηκε από τον, είχε σαν ηγετική, καθοδηγήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, η οποία μιλάει για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα της μη ισχυμικής μυοκαρδιοπάθειας ή ακόμα και της αριθμιογόνου δυσπλασίας στα trials αυτά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω τη θέση της κατάλυσης σαν θεραπεία πρωτογενούς πρόληψης για ασθενείς με κοιλιακές αρρυθμίες και δομική καρδιοπάθεια, και ένδειξη δεν είναι ακόμα πλήρως τεκμηριωμένη. Το optimal timing πρέπει να αποσαφανιστεί καλύτερα και είναι ανάγκη για πολυκεντρικές μελέτες με μεγάλο όγκο ασθενών, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στις συγκεκριμένες. Όλες οι μελέτες που διπέδει στη βιβλιογραφία που είδα είχαν μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουν να κάνουν να κάνουν ένα recruitment μεγάλο για να δείξουν στατιστικές σημαντικές διαφορές. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του ablation, κάποιες από αυτές τις μελέτες, το επικαρδιακό ablation ήταν μόνο σε ένα ποσοστό 13%, και ξέρουμε ότι σε ισχυμικούς ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια σε ένα περίπου ποσοστό 30%, 20-30% χρειάζεται να πάει κανείς και επικαρδιακά. Στις μελέτες που έδειξε ο Κώστας υπήρχε και επικαρδιακό ablation σε μεγαλύτερο ποσοστό, ειδικά στους διατατικούς έφερε το ποσοστό γύρω στο μέχρι και 55,6%, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Είναι μια τεχνική, νομίζω, που εξελίσσεται, μαθαίνουμε, έχει σημασία ποιος την κάνει, αλλά το πιο σημαντικό, νομίζω, από όλα είναι πόσο γρήγορα στέλνουμε τον ασθενή σε εξειδικευμένα κέντρα για να πάρει την θεραπεία που πρέπει. Ωραία.